Ισότητα των δύο γονέων στα ζητήματα της γονικής μέρημνας, όπως διατυπώνεται στο ισχύον πλαίσιο και στο νομοσχέδιο, είναι μόνο τυπική. Στην πραγματική ζωή η ανισοτιμία ζει και βασιλεύει. Δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα όλοι οι γονείς μετά από ένα διαζύγιο. Όταν και οι δύο έχουν χαμηλό εισόδημα, με τα ωράρια και τη ζωή λάστιχο, συναντούν πρόσθετα εμπόδια και στην κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας. Από τη συντήρηση δύο σπιτιών μέχρι και τη συνεννόηση μεταξύ τους για το πρόγραμμα του παιδιού, με βάση βέβαια τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν από τα ωράρια εργασίας. Έτσι, η νομοθετική ρύθμιση δεν μπορεί να δώσει ουσιαστική και πραγματική λύση στο ζήτημα της ισότιμης σχέσης του παιδιού και με τους δύο γονείς. Η ισότιμη σχέση του παιδιού και με τους δύο γονείς που συνίσταται στη δυνατότητά τους να ασχοληθούν και οι δύο ουσιαστικά και αποτελεσματικά με τις ανάγκες ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης του παιδιού τους, χρειάζεται να στηριχθεί σε γερά θεμέλια. Μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί όταν εξασφαλίζονται καθολικά τα σύγχρονα δικαιώματα ανδρών και γυναικών στη σταθερή εργασία, με σταθερό ωράριο εργασίας και εισόδημα που να καλύπτει ουσιαστικά αυτό το εισόδημα τις λαϊκές ανάγκες, τις ανάγκες κάθε οικογένειας. Ταυτόχρονα χρειάζονται μέτρα προστασίας της μητρότητας και ολόπλευρη κρατική στήριξη της οικογένειας. Προστασία των παιδιών μέσω ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, πρόνοιας και παιδείας και δωρεάν αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Το τελευταίο είναι το ζήτημα που η ερώτηση για το ζήτημα της οριστικής καταδικαστικής απόφασης, έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 14. Τοποθετηθήκαμε ήδη, είμαστε αρνητικές. Πιστεύουμε ότι στην πράξη σημαίνει ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, σχεδόν 5 χρόνων, ίσως και παραπάνω, ο κακοποιητής γονιός μπορεί να ασκεί τη γονική μέρημνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Σας ευχαριστώ.